Πόσες και πόσες φορές έχουμε πέσει θύματα του ψεύδους. Αυτό δεν πρόκειται να σταματήσει ποτέ. Είτε από υποτιθέμενους φίλους, είτε από εχθρούς, είτε από ευεργεντηθέντες, οι οποίοι ως συνήθως λόγω αχαριστίας θα γυρίσουν για να σε δαγκώσουν. Είτε από ανθρώπους που δεν έχουν να κάνουν τίποτα καλύτερο στη ζωή τους, είτε από ανθρώπους που σε φθονούν. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών είναι ότι έχουν καταλάβει πως μόνο με τα ψέματα μπορούν να σε βλάψουν και νομίζουν πως λέγοντας όσο περισσότερα και όσο μεγαλύτερα, τόσο πιο πιστευτοί θα γίνουν. Αυτό ισχύει, αλλά δεν ισχύει για όλους. Τα ψέματα θα τα πιστέψουν αυτοί που δεν σε συμπαθούσαν ποτέ, είτε αυτοί που δεν σε γνωρίζουν. Αυτοί που σε γνωρίζουν και σε ξέρουν και ξέρουν ποιος είσαι, δεν πρόκειται να τα πιστέψουν ποτέ. Επομένως, όλοι αυτοί οι τρισάθλοι που προσπαθούν συνεχώς να σε διαβάλουν και κυρίως το κάνουν πίσω από την πλάτη σου, γιατί δεν έχουν και τα κότσια ποτέ να σταθούν απέναντι σε έναν άνθρωπο που έχει το δίκιο με το μέρος του να του τα πούνε κατά μούτρα. Τέτοιοι είναι. Πίσω από την πλάτη τα λένε πάντα. Ή τα λένε εκεί που νομίζουν ότι δεν θα έχουν συνέπειες. Δεν θα υποστούν καμία συνέπεια. Αυτό όμως δεν ισχύει πάντοτε. Θα πρέπει οι ψεύτες να παίρνουν την απάντησή τους. Και κυριολεκτικά και μεταφορικά. Μπορεί τα ψέματά τους να βοηθούν στο να καταλάβετε ποιοι είναι πραγματικά φίλοι σας. Ποιοι είναι πραγματικά αυτοί που είναι κοντά σας. Εκεί θα ξεκαθαρίσουν όλα. Αλλά όπως και να έχει, θα πρέπει να πάρουν το μάθημά τους, διότι τα ψέματα δεν πρόκειται να τα σταματήσουν και θα ψάχνουν συνεχώς καινούριους τρόπους για να σε βλάψουν. Παράλληλα, όσο σας μιλώ, έχω βάλει να παίζει σκηνή από τη δίκη του Σοκράτη. Γιατί τον κατηγόρησαν πάρα πολύ, είπαν πάρα πολλά ψέματα για αυτόν, τον φτάσανε μέχρι και στο σημείο να αυτοκτονήσει, έστω με τον τρόπο που έγινε. Αλλά εκεί που ήθελα να καταλήξω είναι το εξής. Όσα και να είπαν για αυτόν, όσοι και να μαζεύτηκαν να τον κατηγορήσουν, η αλήθεια βγήκε μπροστά και όλοι ξέρουμε ποιος ήταν ο Σοκράτης και όλοι μάθαμε τα τρισάθλια υποκείμενα που τον κατηγόρησαν. Είναι τα ίδια τρισάθλια υποκείμενα που κατηγορούν τον κόσμο με ψεύδι και στην προσωπική του ζωή ακόμα και σήμερα. Είναι διαχρονικό αυτό. Αυτό το φαινόμενο είναι διαχρονικό. Τέτοια σκουλίκια υπήρχαν πάντοτε. Και θα υπάρχουν. Και δυστυχώς θα τα βρείτε όλη στη ζωή σας μπροστά σας. Ο Σοκράτης έκανε και μία εντυπωσιακή έξοδο από τη ζωή, αφού έζησε τη ζωή στο έπακρο και από μάχες και από γνώσεις και από εμπειρίες ζωής και από τα πάντα, δυσκολίες, σκληραγώγηση, τα πάντα, δεν είχε αφήσει τίποτα.
Οπότε δεν του είχε μείνει και τίποτα άλλο να κάνει από το να αποχωρήσει εντυπωσιακά από τη ζωή. Από την άλλη, ο Αριστοτέλης, όταν πήγαν να του κάνουν το ίδιο, σαφώς και δεν το επέτρεψε. Και είπε, δεν θα επιτρέψω και δεύτερη ασέβεια στο πρόσωπο της φιλοσοφίας, απέναντί του δηλαδή, στο να σκοτώσουν και αυτόν. Ήξερε την κατάληξη, ήξερε ότι αυτοί οι τρισάθλοι που κάναν τα ίδια στον δάσκαλό του, θα έκαναν και σε αυτόν. Αυτό έχει περάσει μέσα στο πετσί πολλών ανθρώπων, το ψέμα. Έχει περάσει μέσα στο πετσί πολλών ανθρώπων και διαιωνίζεται. Εμείς πρέπει λοιπόν, όπως έκανε ο Αριστοτέλης, να μην επιτρέψουμε να συνεχιστεί εις βάρος μας. Να το σταματήσουμε τελείως δεν πρόκειται, αλλά πρέπει να φτάσουμε σε ένα σημείο να το αποβάλουμε από πάνω μας αυτό το πράγμα. Εκεί λοιπόν που ήθελα να καταλήξω είναι στο ότι έχει μεγάλη σημασία το ποιοι σας κατηγορούνε. Έχει πολύ μεγάλη σημασία το ποιοι σας κατηγορούνε. Με το που θα μου πεις ποιος είναι αυτός που τα λέει, θα καταλάβω και γιατί τα λέει. Συνήθως κάτι κρύβεται από πίσω. Κλείνω με την γνωστή παροιμία που ο σοφός λαός, ο παλαιότερα σοφός λαός, τώρα δεν το λες και σοφό λαό, έλεγε, ο κλέφτης και ο ψεύτης τον πρώτο χρόνο χαίρονται. Να φροντίσετε στη ζωή σας να μην χαρούν ούτε τον πρώτο χρόνο. Αυτά τα λίγα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.